Είναι η στιγμή που από τα μεγάφωνα των διοργανωτών της διαδήλωσης στο Ηράκλειο ακούγεται η ιστορική απόφαση καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Οι συγκεντρωμένοι στην πόλη ξεσπούν σε χειροκροτήματα και ρίγοι συγκίνηση σκορπίζονται στο πλήθος. Η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης εναρμονίζεται με την θέση της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν πασιφανές ότι ήταν εγκληματική οργάνωση. Εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός έχει βιώσει αυτό που λέγεται φασισμός. Ήταν μια σωστή απόφαση και δικαίως δηλαδή. Η Κρήτη έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα ενάντια στο φασισμό, ενώνοντας τη φωνή της με αυτή όλων των άλλων περιοχών της χώρας. Εν όψει της ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στο Ηράκλειο διοργανώθηκαν κινητοποιήσεις με συγκεντρώσεις και πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει. Τα στοιχεία δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να κλείσει επιτέλους η χαραμάδα απέναντι στο φασισμό. Μεγάλη συγκέντρωση που δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απέτηση και την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα πια με το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Είμαστε εδώ πέρα για να δηλώσουμε την διαμαρτυρία μας ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού και κυρίως την καταδίκαση της Χρυσής Αυγής. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, είναι μια μέρα θα έλεγα πολύ συμβολική για την ίδια τη δημοκρατία. Δεν εφησυχάζουμε, γνωρίζουμε ότι ο φασισμός θα τσακιστεί μόνο από το οργανωμένο ταξικό κίνημα. Το αντιφασιστικό μαζικό δημοκρατικό κίνημα που όρθωσε το ανάστημά του σήμερα επέβαλε στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη την απόφαση και ιδιαίτερα το χαρακτηρισμό της ναζιστικής οργάνωσης ως εγκληματικής. Με το σύνθημα «Τη Βιάνο και τα Νόγια τα κάψαν οι Ναζί», φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί. Πλήθος κόσμου, πολιτικά κόμματα, σωματεία, συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, συνδικάτα, αντιφασιστικές πρωτοβουλίες, φοιτητές και μαθητές ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να ακούσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να καταδικάσει τη Χρυσή Αυγή και τα μέλη της. Να ενισχύσουμε σαν κόσμο, σαν λαός, τη φωνή ότι κάποια στιγμή αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Για να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που γίνεται. Είμαστε υπέρ των αντιφασιστικών αγώνων. Υπέρ της δημοκρατίας.